άσπρη κυμωλία. Έγραψα Μάριος και Μαρία. Πήρα και μια χρωματιστή και του ζωγράφισα μαζί στο στόμα τους το γελαστό. Δυο δόντια έχουν για φρουρό και στη γλυκιά τους τη ματιά παιχνίδι, γέλιο και χαρά. Με μια άσπρη κυμωλία γράφω τη λέξη φαντασία. Φτερά της φτιάχνω να πετάξει, την κάνω φτερό το αμάξι. Μια πέτρα άστρο μαγικό πήραμε για οδηγό. Φεύγουμε, λέει, στο λεπτό. Τις ζώνες σας παρακαλώ, τις ζώνες σας παρακαλώ, τις ζώνες σας παρακαλώ. Αυτή τη φορά περιμέναμε να περάσουν κανονικά οι 7 μέρες και οι 7 νύχτες για να φωνάξουμε τον Νίκο τον Νεράιδο. Ο Νίκος είχε δίκιο. Οι μέρες περνάνε πιο γρήγορα όταν φτιάχνεις κάτι. Και εμείς όλες αυτές τις μέρες φτιάχναμε ένα παραμύθι. Μόνο που δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι μαζί με τον Μάριο, νομίζει πάντα ότι η δική του ιδέα είναι η καλύτερη. Έφτασε η ώρα. Πού είναι η πέτρα? Κύριε Νεράιδε, σε περιμένουμε να βγεις. Πέρασαν οι 7 μέρες και οι 7 νύχτες. Γεια σας. Τι συμβαίνει? Δεν χαίρεστε που με βλέπετε? Εγώ χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Περίεργο. Δεν σας φαίνεται. Γιατί είστε έτσι? Η Μαρία μου χαλάει συνέχεια το παραμύθι. Εγώ ή εσύ? Μόλις φτιάξω κάτι μου το χαλάς. Δεν το χαλάω, το διορθώνω. Το παραμύθι σου είναι βαρετό και ψεύτικο. Γιατί, το δικό σου είναι αληθινό? Υπάρχει αστέρι φάντασμα? Υπάρχει. Είναι διαστημόπλιο. Άσπρες τουλίπες όμως δεν υπάρχουν πουθενά. Όλα υπάρχουν στον πλανήτη, όλα. Συγγνώμη, μήπως θα μπορούσατε να με εξηγήσετε και εμένα? Αρχίσαμε να φτιάχνουμε ένα παραμύθι για τον πλανήτη όλα που τα έχει όλα. Γι' αυτό τον λένε έτσι. Μάλιστα. Όμως δεν είναι στα αλήθεια πλανήτης, είναι διαστημόπλιο. Ένα αστέρι φάντασμα που όποτε θέλει εξαφανίζεται όπως εσύ. Δεν εξαφανίζεται, γιατί τότε θα γινόταν ο πλανήτης τίποτα, που είναι άλλος πλανήτης. Δεν είναι άλλος, ο ίδιος είναι. Όποτε βγαίνει λέγεται όλα. Και όποτε χάνεται λέγεται τίποτα. Όπως ο Νίκος. Όταν φεύγει δεν γίνεται Γιώργος, πάλι Νίκος είναι. Εγώ θέλω να είναι δύο οι πλανήτες. Εγώ θέλω να είναι ένας. Ωραία. Στη δική σου ιστορία θα είναι ένας και στην ιστορία της Μαρίας θα είναι δύο. Αφού σας είπα ότι όλα χωράνε στη χώρα της φαντασίας. Δηλαδή να φτιάξουμε μια ιστορία ο καθένας και μετά να δούμε ποια είναι η καλύτερη. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται. Όταν φτιάχνουμε μια ιστορία, την φτιάχνουμε για να ευχαριστηθούμε εμείς και να ευχαριστήσουμε και αυτούς που θα την ακούσουν. Δεν τη φτιάχνουμε για να νιώσουμε καλύτεροι από κάποιον άλλον. Ναι, αλλά ο Μάριος δεν ακούει τις δικές μου ιστορίες. Γιατί δεν έχουν δράση γι' αυτό. Πού το ξέρεις, αφού δεν με αφήνεις να τις πω. Μαρία, πρέπει να μάθεις να ακούς τις ιστορίες των άλλων, αν θέλεις να ακούν και αυτοί τις δικές σου. Κι αν είναι βαρετές. Δεν είναι βαρετό ότι δεν είναι ίδιο με αυτό που φτιάχνουμε εμείς. Βαρετό θα ήταν να φτιάχνουμε όλοι τις ίδιες ιστορίες. Αν συνεχίσετε να μιλάτε, θα γίνετε εσείς βαρετοί. Νομίζω ότι άκουσα τη φωνή της μουσικής. Τι θέλεις πάλι εσύ? Ήθελα να σας πω ότι η ζωή δεν είναι μόνο λόγια, είναι και έργα. Και πριν που ήμουνα στην τσέπη σου, είδα μέσα από το παράθυρο ένα πολύ ωραίο έργο. Ας το δούμε κι εμείς.
ωραίο να φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου. Και εμένα μ' αρέσει. Γι' αυτό μ' αρέσει τόσο πολύ να ζωγραφίζω. Σήμερα έχω σκεφτεί να ζωγραφίσω... Σιγά, θα μου χαλάσετε την τσέπη με τις πρόβες σας. Ας δούμε πρώτα το χορό, μπας και ησυχάσουμε. Αρέσει πολύ ο χορός. Όταν θα μεγαλώσω... Ξέρουμε, θα γίνεις χορεύτρια. Λοιπόν, τι θέλετε να βγει τώρα? Ο κύβος με τα παραμύθια. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς που λεγόταν Αγάπανθος. Ήταν ξακουστός για τα πλούτη και τη δύναμή του, αλλά και για τη γενναιοδορία του. Στο πανέμορφο παλάτι του που ήταν κοντά στη θάλασσα κατέφθαναν συνέχεια επισκέπτες από όλο τον κόσμο και με μεγάλη χαρά δέχονταν την πλούσια φιλοξενία του. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς Αγάπανθος είχε αποκτήσει πολλούς καλούς φίλους, αλλά και πολλούς εχθρούς που ζήλευαν την καλή του φήμη, αλλά προπαντός τα πλούτη του. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ήταν ο βασιλιάς της γειτονικής χώρας, ο τρομερός Αχόρταγος, που το όνειρό του ήταν να καταστρέψει το γειτονά του, αλλά δεν είχε τολμήσει να κάνει τίποτα, γιατί φοβόταν το μεγάλο στρατό του Αγάπανθου.
και ήξερε ότι οι στρατιώτες θα έδιναν ακόμα και τη ζωή τους για να υπερασπίσουν το βασιλιά τους και το βασίλειό του. Αυτό που αγαπούσε ο Αγάπανθος πάνω απ' όλα ήταν οι 12 κόρες του. Ήταν η μια πιο όμορφη από την άλλη και έλαμβαν από χαρά και καλοσύνη. Μια μέρα όμως ήρθαν οι δυο πιο εμπιστοί του υπηρέτες και του είπαν: «Μας έχετε αναθέσει να προστατεύουμε τις κόρες σας ώστε να μην τους συμβεί ποτέ κακό και εμείς είμαστε σκιά τους. Πρέπει λοιπόν να σας πούμε ότι τώρα τελευταία οι πριγκίπισσες φαίνονται παράξενα σαν να είναι μαγεμένες και κάθε πρωί τα γοβάκια τους είναι λιωμένα σαν να έχουν χορέψει όλη τη νύχτα». Ο βασιλιάς, ανήσυχος για την τύχη των κοριτσιών του, διακήρυξε ότι θα πάντρευε μία από τις κόρες του με αυτόν που θα ανακάλυπτε πώς κατάφερναν και έλειωναν τα γοβάκια τους. Ενώ οι στρατιώτες που τις πρόσεχαν ορκίζονταν ότι δεν έβγαιναν από το δωμάτιό τους όλη νύχτα. Από παντού κατέφθασαν καβαλάριδες και πρίγκιπες και αποφασίστηκε ότι ένας-ένας με τη σειρά θα φύλαγε σκοπιά έξω από το δωμάτιο των κοριτσιών για να προσπαθήσει να λύσει το μυστήριο. Σε όλους όμως συνέβη το ίδιο πράγμα. Μετά από λίγο άρχιζαν να νιστάζουν τρομερά και τελικά τους έπαιρνε ο ύπνος. Πάνω που είχαν απελπιστεί όλοι και ήταν σίγουροι πια ότι κανένας δεν θα κατάφερε να αποκαλύψει το μυστήριο, ήρθε και η σειρά του τελευταίου, του πρίγκιπα Καλώτιχου, που καθώς πήγαινε να παραφυλάξει έξω από το δωμάτιο, παρουσιάστηκε η γριά παραμάνα των κοριτσιών και του είπε: «Την ώρα που θα ξενυχτάς, προσέχοντα τις πριγκίπισσες, πρόσεξε να μην πιείς το κρασί που θα σου προσφέρουν. Αν ακολουθήσεις τη συμβουλή μου, δεν θα κλείσεις μάτι μέχρι το πρωί. Κάνε όμως ότι κοιμάσαι και πάρε και αυτό το μαγικό μανδύα που όταν θα το φοράς θα γίνεσαι αόρατος και θα μπορείς να ακολουθείς τις πριγκίπισσες χωρίς να σε βλέπουν». Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η μεγαλύτερη από τις πριγκίπισσες του πρόσφερε ένα δίσκο με φαγητό και μια κούπα με κρασί. Ο Καλώτιχος έφαγε, αλλά δεν ήπιε σταγόνα από το κρασί. Μετά από λίγο λοιπόν, η μεγαλύτερη από τις κόρες του βασιλιά, νομίζοντας ότι ο Καλώτιχος είχε αποκοιμηθεί όπως όλοι οι άλλοι, στάθηκε μπροστά από κάτι που έμοιαζε με καθρέφτη και ήταν σκεπασμένος με ένα κόκκινο βελουδένιο ύφασμα. Δεν ήταν όμως καθρέφτης, αλλά η πόρτα μιας μυστικής στοάς που οδηγούσε σε ένα μυστικό κήπο όπου οι πριγκίπισσες συναντούσαν τους γιους του Αχόρταγου χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι. Το σχέδιο του Αχόρταγου ήταν να κλέψουν τις κόρες του Αγάπανθου για να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει το θρόνο του και όλα του τα υπάρχοντα. Αλλιώς θα τις σκότενε όλες μια-μια. Τη μυστική στοά και τον κήπο τις είχε δημιουργήσει με τη βοήθεια της φοβερής μάγισσας Στράγκας. Ο Καλώτιχος φόρεσε το μανδύα και αφού έγινε αόρατος ακολούθησε τις πριγκίπισσες που κατέβαιναν η μία μετά την άλλη μέσα στην υπόγεια στοά. Αλλά κατά λάθος πάτησε το φουστάνι της πιο μικρής και εκείνη τρομαγμένη φώναξε: «Αδελφές μου, κάποιος μας ακολουθεί!» Δεν μπόρεσαν όμως να δουν κανένα. Φτάσαν στο μυστικό κήπο και άρχισαν να χορεύουν και να παίζουν τρεις ευτυχισμένες μέχρι το πρωί. Ο Καλώτιχος έτρεξε και είπε στο βασιλιά όλα όσα είχε δει. Εκείνος έδωσε διαταγή να χτιστεί η είσοδος της μυστικής στοάς και είπε στον Καλώτιχο: «Μπράβο παιδί μου, είσαι και έξυπνος και γενναίος. Πάρε τη μεγάλη και πιο όμορφη μου κόρη για γυναίκα σου. Έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Πότε θα παίξουμε τον μπες στη ζωγραφιά? Έχω σκεφτεί ένα βυθό. Και ο ποιητής μας το ίδιο σκέφτηκε, Μαρία. Δεν μπορώ να διαβάσω τόσο μικρά γράμματα. Πρέπει πρώτα να το μεγαλώσω. Ακούσε το ποίημα. Στο εξοχικό του σπίτι στην πόλη του βυθού μας κάλεσαν μια τρίτη τα ψάρια του γυαλού. Με βάρκα και πηξίδα και ολόλευκο πανί ρωτάμε μια μαρίδα πού είναι η γιορτή. «Ελάτε», λέει, «κοντά μου. Πάω κι εγώ εκεί. Γιορτάζει η μαμά μου, την λένε Αγγελική.
Σαν φτάσαμε στο σπίτι, τι γλέντι, τι χορός. Χορεύουν οι γαρίδες και ο μικρός αργός. Χορεύουν τα μπαρμπούνια και οι τρεις τους πάρου η γη. Χτυπάνε τα τακούνια και τρέμει όλη η γη. Στο εξοχικό του σπίτι, στην πόλη του βυθού, μας κάλεσαν μια τρίτη τα ψάρια του γυαλού. Με βάρκα και πηξίδα κι ολόλευκο πανί, ρωτάμε μια μαρίδα που είναι η γιορτή. Ελάτε λέει κοντά μου, πάω κι εγώ εκεί. Γιορτάζει η μαμά μου, τη λένε Αγγελική. Σαν φτάσαμε στο σπίτι, τη γλέντι τη χορός. Χορεύουν οι γαρίδες και ο μικρός αγρός. Χορεύουν τα μπαρμπούνια κι οι τρεις τους παρουγοί. Χτυπάνε τα τακούνια και τρέμει όλη η γη. Χορεύουν τα μπαρμπούνια κι οι τρεις τους παρουγοί. Χτυπάνε τα τακούνια και τρέμει όλη η γη. Πες μας τώρα για το δικό σου βυθό, Μαρία. Σκέφτομαι από καιρό ένα βυθό. Αλλά γίνεται να πάω χωρίς να βραχώ, χωρίς να μου μπει νερό στη μύτη και χωρίς να βγάλω τα παπούτσια μου. Φυσικά. Θα σου φορέσω το φανταστικό αδιάβροχο. Έχεις ένα και για μένα. Αλήθεια, τι είναι? Είναι μια ώρα τη στολή που δεν αφήνει το νερό να περνάει. Βέβαια, αυτό γίνεται μόνο σε φανταστικές θάλασσες, σαν αυτές που ζωγραφίζεται. Αυτά τα κατσάρα. Φύκια, τι άλλο να βάλω? Βράχια, πέτρες, άμμο και ψάρια. Thank you.
αόρατες στολές. Έχουν και φερμουάρ. Φανταστικά. Με κοιτάει παράξενα. Γιατί του έφτιαξες μια πολύ μικρή ουρά και ένα πολύ μεγάλο σώμα. Συγγνώμη, ψαράκι. Την άλλη φορά θα σε φτιάξω καλύτερο. Τι είπες? Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Δεν μιλάει σε σένα. Μιλάει στο ψαράκι από εδώ. Τι να λένε. Είμαι περίεργη. Λέμε να πάτε να παίξετε πουθενά αλλού, να παίξουμε κι εμείς με την ησυχία μας. Δηλαδή, με διώχνετε από το βυθό μου? Δεν είναι δικό του. Ο βυθός είναι για όλους. Και πιο πολύ για μας τα ψάρια που είναι το σπίτι μας. Καλά σου λέει. Πάμε να φύγουμε. Αχ, πού είναι το φτερό μου? Χάθηκα. Εκείνο εκεί το ψάρι κάτι μασουλάει. Πω πω, μια ψαρούκλα. Με συγχωρείτε, μπορώ να δω αυτό που μασουλάτε? Μπορείς και να το πάρεις, γιατί είναι άνοστο και δεν πάει κάτω. Ευχαριστώ, κυρία ψαρούκλα μου, με σώσατε. Τι είναι αν επιτρέπετε? Μαγικό φτερό. Παράξενα πράγματα βλέπει κανείς στο βυθό τελευταία. Γεια σας τώρα, πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε ο βυθός? Ωραίος! Και οι στολές σου ήταν ωραίες, Νίκο. Δεν βραχήκαμε καθόλου. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φύγω όμως. Τι γρήγορα που περνάει μαζί σου η ώρα. Και πόσο αργά μέχρι να ξανάρθεις. Αν συνεχίσετε να φτιάχνετε ιστορίες, θα δείτε ότι θα περνάει πολύ γρήγορα. Και να θυμάστε, όλα χωράνε στον κόσμο της φαντασίας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Γεια σας. Μαρία, ξέρεις κάτι? Αντί να κάνουμε ο καθένας μόνος του μια ιστορία, να κάνουμε δύο ιστορίες μαζί. Μία με τη δική σου ιδέα και μία με τη δική μου. Να αρχίσουμε με τη δική μου, με τους πλανήτες. Γιατί να μην αρχίσουμε με τη δική μου, που έχει ένα πλανήτη και τελειώνει πιο γρήγορα? Πρώτα με τη δική μου. Ας αρχίσουμε μια φορά και από τη δική μου. Καλά. Πάντως αν ήθελες θα σ' άφηνα να βάλεις άσπρες τουλίπες και στη δική μου ιστορία. Μπορεί το διαστημόπλιο όλα ή τίποτα να έχει απ' έξω άσπρες τουλίπες για να μπερδεύονται οι εχθροί και να μην ξέρουν τι είναι. Θα δούμε μετά. Τώρα είμαστε στον πλανήτη Όλα, που έχει όλες τις τουλίπες με όλα τα χρώματα και όλες τις άσπρες τουλίπες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού.
Thank you.